Συγγνώμη, δεν καταλάβατε. Αυτά κρατήστε τα εσείς. Το σταυρουδάκι θέλει, θεία μου. Το βρήκατε. Αυτό είναι δικό μου. Κωνσταντίνος, 1921. Μήπως είστε κρυπτοχριστιανός. Όχι. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος. Και το σταυρουδάκι θα κρατήσεις και όλα τα χρυσαφικά. Σου ανήκουν. Τι να πω όμως τη μάνα σου. Τώρα πλέον δεν έχει καμία αξία. Βλέπεις, έχω 2 γιους στον τουρκικό στρατό. Αξιωματικούς. Καταλαβαίνεις τη θέση μου. Τη λύση μας την έδωσε ο Θεός. Μέχρι να γυρίσω στην Ελλάδα, η θεία είχε πεθάνει. Και έτσι δεν έμαθε ποτέ της τίποτα. Πέθανε από τον καημό της. Για τον Κωνσταντίνο. Λίγο πιο γρήγορα, Χρυσό. Συμπατρίδα. Ναι, θεία. Χάρη πουλί. Πολλά παρακαλώ σε. Με βάσα πλάτανα. Στο σπίτι μου. Και φέρομαι το σταυρουλάκι τη Κωνσταντίνωνος. Έρπαξα να τον ασασχέρια και χάσα το μωρό. Να ηλίε με, να ηλίε με. Άμα το σταυρουλάκι έκανε ζωστή. Και πού θα βρω το σπίτι σου, θεία. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Κάποια αιτία. Και ρωψεκές είπανε μάτω. Το σπίτι, όπως εφέκαμα το. Στα. Στα, αντίγωσαν και το σχέδιο. Για να ευρύξα το. Αχα. Κι άντε και το βρήκα το σπίτι σου, θεία. Πού θα βρω το σταυρουδάκι. Θα λέγω σε πουλί, απέσει ένα κουτί. Πέταψα το δίπλα στο τσιά. Εκεί απές είναι όλα τα χρυσαφικά. Και απάν, το βαπτιστικό σταυρουλάκι τη Κωνσταντίνωνος. Τα χρυσαφικά και θέλατα. Δώσα τα σαν τις που μένε στο σπίτι. Άμα το σταυρουλάκι φέρωμα το πουλί, φέρωμα το λελεύωσε κι ας ευγώνει ψή. Γραφέα βραβευμένο τον Νίκο τον Ασλανίδη και συμπατριώτη μας από την περιοχή των Πύργων Εορδαίας, τολμήσαμε να κάνουμε κάτι που τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το σκεφτείς. Αυτό το μοναδικό βιβλίο του «Μάρτυρες με αληθινές ιστορίες της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», το ιερό χρέος μας για τη διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας,
να γίνει το βιβλίο θέατρο. Να γίνει το βιβλίο ποντιακό θέατρο χρέους τιμής και αναφοράς σε αυτό που μας καίει όλους, όλο τον ελληνισμό, την αναγνώριση τη διεθνής γενοκτονίας. Η Πτολεμαΐδα, η οποία ήταν από τις πρωτοπόρες πόλεις που ξεκίνησαν και διεκδίκησαν από το 86 την αναγνώριση γενοκτονίας, για να κατοχυρωθεί στη Βουλή μετά από 8 χρόνια, δεν μπορεί παρά να συμμετέχει και σε αυτήν τη νέα προσπάθεια, και το θεωρήσαμε πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και ευλογία, να κάνουμε το βιβλίο θέατρο. Και με τον Νίκο τον Ασλανίδη, την δική του συγκατάθεση, τη δική του στήριξη, έτσι, τον ευγνωμονώ, γιατί πραγματικά το αφιέρωσε στον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαΐδας, είναι τιμή για την Πτολεμαΐδα, είναι τιμή για την περιοχή ολόκληρη, είναι τιμή για όλους μας, και τώρα είμαστε στην τελική ευθεία όπου αυτό το βιβλίο γίνεται θεατρική παραγωγή, και καλούμε όλο τον κόσμο 14 ημέρα Παρασκευή και 16 ημέρα Κυριακή Ιουνίου την ερχόμενη εβδομάδα να έρθει να κατακλείσει εδώ το αμφιθέατρο του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας. Στις 14 του μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή, θα είναι και ο Νίκος Ασλανίδης εδώ, για να πούμε ότι ναι, και πολύ μεγάλες προσπάθειες, πολύ μεγάλοι στόχοι γίνονται πράξη, και γίνεται πράξη αυτό που φάνταζε αδύνατο. Το βιβλίο να γίνει θέατρο. Το βιβλίο ήταν πολύ δύσκολο για μένα, διότι υπήρχε το όνομα Νίκος Ασλανίδης. Μιλάμε για έναν πολίτη του κόσμου, έναν κοσμοπολίτη. Για μένα ήταν σαν να έδινε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Περιττό να πούμε ότι το βιβλίο αυτό, όταν το διαβάζει κάποιος, τον κυριεύει έτσι ένας κυκαιώνας συναισθημάτων. Ήταν μια πρόκληση. Μέχρι να συνέλθω και να αρχίσουμε να το... Το διάβασα 5 φορές και κάθε ιστορία σταμάταγα, και είχαμε και τα βιώματά μας ο καθένας της γενοκτονίας, αυτά που ακούσαμε και αυτά που μεγαλώσαμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έγινε το εγχείρημα. Το άφησα για κάποιο διάστημα, 1-2 εβδομάδες, λίγο να συνέλθω, και το ξανά έπιασα στα χέρια μου, και εδώ με όλη τη θεατρική ομάδα καταβάλουμε τις μεγάλες προσπάθειες. Είναι ένα εμβληματικό έργο. Ένα εμβληματικό έργο, το είδαμε με πολύ σεβασμό, μεταφέρεται. Εύχομαι να γεμίσει αυτή η αίθουσα και μια και δυο και περισσότερες φορές. Το βιβλίο του και την κυρία Αντωνία Ορφανίδου, που έδεσε όλα τα κομμάτια και το έκανε μια ωραία παράσταση. Και εύχομαι να σας ευχαριστήσει και να τη δείτε και να την απολαύσετε. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει ορισμένες μαρτυρίες, παύλα συνεντεύξεις ανθρώπων που έζησαν πολύ τραγικά γεγονότα. Θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη, είτε από ανθρώπους προσφυγικής καταγωγής είτε μη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν διαβάζεται ευχάριστα, είναι ένα βιβλίο το οποίο πολλές φορές θα σε συγκινήσει, θα σε κάνει να δακρύσεις, θα σε προβληματίσει. Σε κάθε περίπτωση οι ιστορίες αναπλάθουν μνήμες και εικόνες, και νομίζω ότι είναι ένα από τα βιβλία τα οποία είναι αξιομνημόνευτα, και η προσπάθεια αυτή που γίνεται για να γίνει θεατρική παράσταση θα φέρει και το βιβλίο πιο κοντά και θα μας θυμίσει και όλους πολλές ιστορίες.